Μερικές φορές δεν χρειάζονται πάρα πολλά λόγια, γιατί πολύ απλά τα έργα μιλάνε από μόνο τους. Στο δικό δίκτυο της Βιωτίας κάνουμε το εξής. Το μεγαλύτερο έργο συντήρησης που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. 7 εκατομμύρια ευρώ. Σαρώνουμε όλο το δικό δίκτυο. Συντηρούμε. Και τι θέλουμε να πετύχουμε? Την καλύτερη δυνατή μετακίνηση. Με ασφάλεια και με ταχύτητα. Μία παράκληση μόνο. Ξέρω ότι θα υπάρξει μια ταλαιπωρία τώρα και μια ανακατοσούρα στη Βιωτία, γιατί θα κλείνονται τα έργα. Παρακαλώ πάρα πολύ για την κατανόηση και την υπομονή όλων. Νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε στο τέλος της ημέρας ότι αξίζει τον κόπο, γιατί τέτοια έργα αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Η Βιωτία είναι μια περιφερειακή ενότητα η οποία έχει ένα ως τώρα άριστα συντηρημένο οδικό δίκτυο. Βεβαίως υπάρχουν τμήματα τα οποία χρειάζονται σχετική ανακατασκευή και όπως αναφέρθηκε και από τον Περιφερειάρχη, ήταν στη δική του πολιτική βούληση να αποτελέσουμε ένα συνολικό σάρωμα των βασικών κεντρικών οδικών αξώνων της Βιωτίας με ανακατασκευές, οι οποίες αφορούν είτε την άσφαλτο, είτε χωματουργικά, είτε ρήθρα, σε συνολικό επίπεδο. Αναφερόμαστε σε 6.730.000 περίπου, οι οποίες αφορούν πολύ συγκεκριμένους δρόμους. Ξεκινώ να αναφέρω το Αλίαρτος Ακρέφνιο, που είναι, διασχίζει κάθετα την Κοπαίδα και είναι ένας δρόμος υψής της σημασίας, γιατί συνδέει την ενδοχώρα της Περιφερειακής Ενότητας με την ΠΑΘΕ. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η διακίνηση των εμπορευμάτων και η διέλευση των ιδιωτών γίνεται με ασφαλές τρόπο. Ο επόμενος δρόμος υψής επίσης σημασίας είναι ο Αλίαρτος Άσκρη προς την Κοιλάδα των Μουσών, όπου και εκεί η περιφέρεια έχει δημιουργήσει με το διάζωμα την υποδομή για το, κέντρο, για το θέατρο, αρχαίο θέατρο της Κοιλάδας των Μουσών. Άρα επίσης είναι ένας δρόμος υψής της σημασίας. Τον δρόμο προς το χιονοδρομικό κέντρο, ένα χιονοδρομικό κέντρο που είναι από τα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας και είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει πάρα πολλά προβλήματα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η διέλευση των επισκεπτών αλλά και των βιωτών πολιτών γίνεται με ασφαλή τρόπο. Επίσης να πάμε στο κομμάτι της ενδοχώρας, της Βιωτίας, τη βιομηχανική ζώνη, την άτυπη της Σωληνουργίας Κορίνθου στην περιοχή της Δοβρένας, όπου και εκεί κατασκευάζεται ο δρόμος μέχρι και την παραλία της Δοβρένας. Επίσης, στο κεντρικότερο σημείο της Βιωτίας και άγωνο ως ένα βαθμό θα μπορούσα να πω, γιατί η πρόσβαση είναι μεν εύκολη, αλλά δεν είναι ιδιαίτερος ασφαλής, είναι το Ελοπία Νεοχωράκι. Γενικότερα, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μία σειρά γύρω στους 50 οδικούς άξονες, οι οποίες με αυτή την εργολαβία αναμορφώνονται και γίνονται ουσιαστικώς ασφαλείς για τους πολίτες. Είναι μια θέληση της περιφερειακής αυτής αρχής να αλλάξουμε στην καρδιά της Ελλάδας.